Έχει αδερφή. Όχι, δεύτερη, συγγνώμη. Δεύτερη. Μη σου πω και τρίτη. Λοιπόν, το Hulk το Βραζιλιάνο το θυμάσαι, το ποδοσφαιριστή της Πόρτο. Μεγάλη απάτη. Αυτό. Μεγάλη απάτη. Για ποιο λόγο? Γιατί είχε μόνο ένα μακρινό σούτ ουσιαστικά σαν ποδοσφαιριστής. Όταν γεννήθηκε και έγινε ποδοσφαιριστής, ο Θεός, όταν αυτό το παιδί έγινε ποδοσφαιριστής, ο Θεός τι είπε, ότι μια μέρα εσύ θα παίξεις πού, έτσι όπως είσαι, πού, σε ποια χώρα. Πού είπε? Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Ο Θεός το είπε. Είδαμε μια ντουλάπα υπερτασία. Λέω αυτό είναι για Αγγλία. Όλοι το λέγανε. Λέει, και μάλιστα κάποιοι μου λέγανε εντάξει, ρε μαλάκα, το καταλάβαμε όσο. Τι έκανε ρε αυτό. Και πήγα να παίξει στη Ρωσία. Παντρεύτηκε την ανιψιά τη πρώην γυναίκα του και ξαδέρφη των παιδιών του. Ναι, μαρακλή. Ξανά λίγο αυτό, γρήγορα να το πιάσει ο κόσμο. Παντρεύτηκε την ανιψιά τη πρώην γυναίκα του και ξαδέρφη των παιδιών του. Για να την παντρεύτηκε για να βγάλει βίζα και να ζουν μαζί στην Κίνα. Α, όχι από έρωτα. Έχουν ήδη σχέση, είχαν ήδη σχέση. Ναι, φοιτούνται αυτοί μάλλον. Ναι. Είχαν ήδη σχέση και επειδή έπρεπε θέλανε να μένουν στην Κίνα και ήδη που αγωνίζεται ο Χουλκ, παντρευτήκανε. Ναι. Το κάτι, βλέπεις κάτι ανήθικο σε αυτό, το τι γίνεται. Κάτσε, δηλαδή δεν είναι λίγο κατακριτέο να παντρευτείς την ανιψιά της πρώην γυναίκας σου. Της πρώην γυναίκας μου. Την ανιψιά. Την ανιψιά. Την κόρη της αδερφής της γυναίκας σου. Την κόρη της αδερφής της γυναίκας μου. Της πρώην. Συγγνώμη. Και ξαδέρφη των παιδιών σου. Δεύτερη ξαδέρφη. Είναι ξαδέρφη των παιδιών του. Δεύτερη. Πρώτη. Γιατί δεύτερη? Πώς είναι πρώτη? Αφού η μητέρα των παιδιών έχει αδερφή. Έχει αδερφή. Όχι, δεύτερη, συγγνώμη. Δεύτερη. Μη σου πω και τρίτη. Εντάξει, είναι ξαδέρφη. Σε μια ειδικά μικρή χώρα όπως η Ελλάδα. Ειδικά σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, όλοι και όλοι είμαστε μετρημένοι 10 πλέον μήνα. Μην σου πω ότι είμαστε 9-800. Κάτσε, αλλά μας είναι κατακριτή αυτό. Η μισή είναι ξαδέρφια μας. Η μισή είμαστε ξαδέρφια. Τότε εγώ δεν πρέπει να απαντώ καμία. Ούτε καν που σκουσιάζει το θέμα για τον ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτό. Είναι φυσιολογικό. Από όλες τις γυναίκες του πλανήτη που είχε να διαλέξει, διάλεξε. Δεν είναι τώρα όλες του πλανήτη όμως. Εντάξει, οποιαδήποτε γυναίκα μπορούσε να διαλέξει. Λέσλαμα, αν ο μπαμπάς το έκανε αυτό. Και παντρευόταν την ξαδέρφη σου, άφηνε τη μάνα σου. Θα στεναχωριόσουνε. Θα έπρεπε ο πατέρας μου, Θεός χωρέσον, και τη μάνα μου. Ή ο παπάς ο δικός μου, ή ο ναι. Παπάς του μπάτα, άμα το έκαναν αυτό. Άφηνε τη μάνα μου και, έπαιρνε... και τα έφτιαχνε με την κόρη ναι. Της αδερφής της μαμάς μου. Ναι. Θα σε ενοχλούσε. Όσο μεγάλωνα, όχι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα σε ενοχλούσε. Κάτσε ρε. Πώς, όσο τα μικρένα, τι με πέτσανε πάντων. Γενικά ρε παιδί μου λέμε. Γενικά τι να με ενοχλούσε. Πάρα κάτι,